Δύο αποκαλύψεις. Σε αυτό το άνοιγμα που θα κάνουμε, έχουμε δύο μεγάλες αποκαλύψεις. Γι' αυτό πάτα το καμπανάκι, ώστε να σου έρχονται ειδοποιήσεις στο όλες οι ειδοποιήσεις, για να μαθαίνεις ό,τι καινούριο ανεβάζω, πέρα από τις αναλύσεις που κάνω. Ανεβάζω shorts, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης γράφω, αρθρογραφώ και εδώ στην κοινότητα, αλλά και στο site μου, στο Ακάσταρο, στο blog μου, όπου μπορείς και εκεί να βρεις tips για το ταροσκόπιο, εβδομαδαίο ταροσκόπιο, που βγαίνει με έναν ωραίο συνδυασμό αστρολογίας και αριθμολογίας και τραβώ συγκεκριμένες κάρτες. Δεν θα το βρεις σε βίντεο αυτό, θα το βρεις που το γράφω, έτσι. Επίσης, αστρολογικό ημερολόγιο και γενικότερα τα αστρολογικά δρόμενα, ιστορίες, αστροσυμβολισμούς του τι συμβαίνει γενικότερα στο στερέωμα και ζωδιακά πώς μπορούμε λίγο να έχουμε έναν χάρτη δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, επίσης στο akastaro.gr υπάρχουν πολλές δωρεάν υπηρεσίες, μπες να τις δεις, θα τις πω τώρα, αν να επιλέξω μία, η κάρτα του ΑΚΑΣ, έτσι, πληκτρολογείς το θέμα σου και εγώ σου απαντάω μέσα από αυτή την εφαρμογή ηλεκτρονικά, έτσι. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε. Θα επιλέξεις λοιπόν έναν Νοστράδαμο, έχω βάλει ήδη τις εικόνες, όμως θα προτού κάνουμε την ανάλυση μας και επιλέξεις ποιο από τις τέσσερις επιλογές, θα κάνουμε δύο αποκαλύψεις. Λοιπόν, η πρώτη αποκάλυψη έχει να κάνει με τις προφητείες λοιπόν του Νοστράδαμου, τις γενικές προφητείες, οι οποίες είναι διφορούμενες, έτσι, είναι γραμμένες με περίεργο τρόπο. Δύο λόγια, ο Νοστράδαμος ήταν ένας κορυφαίος αστρολόγος, ήταν επίσης ερευνητής, ήταν φαρμακοποιός, θεράπευε επίσης με ειδικές συνταγές που έφτιαχνε με βότανα και είχε βεβαίως και την ικανότητα του οράματος όμως. Επειδή ήταν αστρολόγος, μπορούσε λοιπόν και έβλεπε κάποια πράγματα, απλά μας τα έχει δώσει μέχρι στιγμής με έναν πολύ περίεργο τρόπο, όπως σχεδόν οι περισσότερες προφητείες που έχουν καταγραφεί ανά την ιστορία. Όπως και η Πυθία, όταν έδινε μία πρόβλεψη, έναν χρησμό, ήταν πάντα με πολύ περίεργο τρόπο, διότι, ας το πω έτσι πολύ απλά, ο κόσμος, ο πνευματικός, ο μεταφυσικός, έχει μία άλλη κωδικοποιημένη γλώσσα, όπως είναι και η αστρολογία, είναι μία κωδικοποιημένη γλώσσα, έτσι. Είναι ένας χάρτης βασικά. Αν πιστεύεις, δεν πιστεύεις, αστρολογία είναι ένας χάρτης, όπως και τα ταρό, είναι ένας χάρτης λοιπόν. Και έχουν μία κωδικοποιημένη γλώσσα και προσπαθούμε εμείς εδώ, αυτή την πληροφορία που παίρνουμε από τον μεταφυσικό κόσμο, από αυτά τα επίπεδα, αν θέλεις, από τα άλλα επίπεδα, από τις άλλες διαστάσεις, να την αποκωδικοποιήσουμε σε αυτόν εδώ πέρα τον κόσμο. Επειδή λοιπόν ο Νοστράδαμος ήταν ένας κορυφαίος αστρολόγος, οι προβλέψεις που έκανε και οι προφητείες βασιζόντουσαν σε συγκεκριμένα πρότυπα. Ύστερα από, και εγώ να σας πω κάτι. Δεν θα πω ότι είμαι αστρολόγος, θα πω όμως ότι είμαι ερευνητής, ότι ερευνώ αστρολογία πάρα πολλά χρόνια και συνέχεια μαθαίνω πράγματα. Και είχε πολύ ενδιαφέρον και με τον Νοστράδαμο ασχολούμαι πολλά χρόνια γενικότερα, γιατί μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον. Όπως και ο Edgar Cayce, αν τον γνωρίζετε, και διάφορες άλλες προσωπικότητες, ο Τέσλα, ναι, που έχουν αφήσει το ενεργειακό του στίγμα. Να σας πω κάτι λοιπόν. Ο ζωδιακός κύκλος και το κάθε ζώδιο έχει αφιερωμένες 30 μοίρες, ας το πούμε. Εσείς λοιπόν που έχετε γεννηθεί με ένα συγκεκριμένο, έχετε ένα συγκεκριμένο χάρτη, υπάρχουν συγκεκριμένες μοίρες, έτσι λέγονται μοίρες, οι οποίες όμως είναι απίστευτα σημαντικές. Για μένα είναι το κλειδί της αστρολογίας. Για μένα είναι πολύ σημαντικές και όχι μόνο αυτό. Οι μοίρες αυτές μπορούν, να το πω έτσι, για το ανώτερο πάντα καλό, να γεμίσουν με θετική ενέργεια. Τώρα το πώς και τι, εκεί χρειάζεται πολύ μεγάλη κουβέντα και χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει και να ξέρει. Τι εννοώ όμως, διότι θέλω να πω ότι βάσει με τις μοίρες και με βάση το τι λέει η μοίρα, ακολούθησε την ίδια μεθοδολογία και ο Νοστράδαμος. Είναι τουλάχιστον μια δική μου διαπίστωση. Πάμε στο διατάφα, τι εννοώ. Εντάξει, ένα βιβλίο. Για μένα ένα βιβλίο οδηγός, εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν το συνιστώ να το αγοράσετε και ο λόγος είναι ότι πρέπει να ξέρετε, να έχετε ασχοληθεί, να έχετε βάσεις με αστρολογία, γιατί αν το πάρτε μπορεί λίγο να σας μπερδέψει. Είναι η εσωτερική ερμηνεία σύμφωνα με τα σαββαϊτικά σύμβολα. Λοιπόν, θα επιλέξω ένα στην τύχη για να δείτε τι εννοώ. Λοιπόν, το οποίο θα μας βοηθήσει και στην ανάλυση που θα κάνουμε. Και μετά έρχεται και η δεύτερη αποκάλυψη.
Επιλέγω λοιπόν αυτό εδώ. Ακούστε τώρα. Εδώ. Λέει, φάση 264, τοξότης 24η μοίρα. Ένα γαλάζιο πουλί κουρνιασμένο στην πύλη μιας αγρικίας. Δεν μοιάζει λίγο με τις, με τις προφητείες του Νοστράδαμου. Το οποίο όμως εδώ θέλει να σου πει να σε πάει πιο βαθιά και είναι γραμμένα έτσι ώστε να ασχοληθούν οι άνθρωποι που πρέπει να ασχοληθούν. Αυτό είναι ένα κλειδί. Δηλαδή δεν αφορά όλους. Κάποιοι άνθρωποι θα πούνε τι βλακίες είναι αυτές, το κλείνουν και φεύγουν, και κάποιοι άλλοι θα προβληματιστούν και θα πούνε ρε παιδί μου τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και λέει εδώ πέρα ότι το γαλάζιο πουλί θέλει να σου πει ότι είναι ένα σύμβολο της ευτυχίας. Και λοιπόν σε συμβολικό, να το πω έτσι επίπεδο, μιλάει για το νου, μιλάει για πνευματικά, για προσανατολισμό, για χρώματα. Μιλάει η αγρικία, είναι η κοινότητα, ίσως είναι μια πόλη, ένα χωριό, είναι δηλαδή η συντροφικότητα. Έχει διάφορα πράγματα εδώ και επεξηγήσεις. Λοιπόν, θεωρώ ότι με τον ίδιο τρόπο άφησε ένα μήνυμα λοιπόν, τα μήνυματα του Νοστράδαμος, ο οποίος όμως δεν απευθυνόταν σε όλους, απευθυνόταν σε αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν, σε αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τους συμβολισμούς. Εντάξει, λοιπόν. Τώρα, ισχύουν οι προβλέψεις του, οι προφητείες του κτλ. Φυσικά και ισχύουν. Αλλά, πάμε στη δεύτερη αποκάλυψη. Εδώ λοιπόν είναι οι κάρτες του Νοστράδαμου. Είναι ειδικές. Είναι ένα, είναι ένα deck πάρα πολύ παλιό. Είναι, δεν θυμάμαι τώρα από πότε. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα πάρα πολύ παλιό deck. Στο οποίο, μα, από αυτές τις κάρτες λοιπόν, του Νοστράδαμου, θα κάνουμε ένα ερώτημα. Στον ίδιο. Για τις προφητείες του. Θα μου πείτε τώρα, δεν θα επικαλεστώ τίποτα, μην ανησυχείτε. Ούτε, δεν έχω τέτοια ικανότητα. Δεν είμαι medium. Ούτε μπορώ να επικαλεστώ πνεύματα κτλ. Και εξάλλου δεν θα το έκανα. Διότι δεν μπορείς να καλέσεις, μάλλον δεν γνωρίζεις σε ποιο επίπεδο ανάπτυξης, αν θέλετε, είναι η ψυχή, το πνεύμα κάποιου ανθρώπου ο οποίος έχει φύγει έστω και μετά από τόσα πολλά χρόνια. Και πού βρίσκεται, ποια είναι η εξέλιξή του και αν πρέπει να το ενοχλήσεις ή όχι. Μπορούμε όμως μέσα από το, να σας το πω πολύ απλά, το πλέγμα, το ενεργειακό πλέγμα το οποίο ζούμε όλοι εμείς, να αντλήσουμε κάποιες πληροφορίες και πάντα θα το κάνουμε αυτό για το ανώτερο καλό. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και είναι η δεύτερη αποκάλυψη, γενικά να μας πει μία πληροφορία με μία κάρτα για τις προφητείες. Τι σημαίνουν αυτές οι προφητείες, τι θέλει να μας πει, τι συμβαίνει, ποιο είναι το μήνυμά του, έτσι, ποιο... Αυτό. Λοιπόν, για καθίστε. Ωραία. Και τώρα θα επιλέξω. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, να σκανάρουμε λίγο. Και να επιλέξουμε. Λοιπόν, εδώ. Α, δύο κάρτες βγήκαν. Okay, άρα έχει ένα διπλό μήνυμα να μας πει. Και για να δούμε. Ποιο είναι το διπλό μήνυμα που έχει να μας πει. Δύο υπέροχες πραγματικά κάρτες. Η μία κάρτα είναι La Fortuna, που είναι η τύχη δηλαδή, ο τροχός της τύχης. Μια θαυμάσια κάρτα. Ανακοίνωση γενικότερα των νέων. Και ότι ο σκοπός γενικότερα των προβλέψεων που έχει κάνει, των προφητιών, δεν είναι να στεκόμαστε στο αρνητικό, αλλά πως μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας, να γυρίσουμε τη μοίρα μας δηλαδή, και να βρούμε μέσα από αυτές τις, αν θέλετε, μέσα από αυτή τη διαδικασία, να βρούμε την τύχη μας, να βρούμε το σκοπό μας. Είναι μια κάρτα νίκης. Στην ουσία αυτό που θέλει να πει είναι το μήνυμά του είναι η ανθρωπότητα να νικήσει, αλλά να νικήσει μέσα από διαδικασίες όμως, δύο που σημαίνει συμφιλίωσης, μέσα από διαδικασίες συνεργασίας, μέσα από οριμότητα, τι σημαίνει, ναι, δεν θα συμφωνήσουμε όλοι σε όλα, εννοείται, έτσι. Μπορεί να έχουμε άλλες πεπιθήσεις, διαφορετικές φιλοσοφίες, διαφορετική κουλτούρα, είναι ok, είναι σεβαστό, αλλά σέβομαι την κουλτούρα σου, σεβάσου τη δικιά μου,
Κάνε τα δικά σου, κάνω τα δικά μου. Και το άλλο, λοιπόν, με τον αριθμό 8, είναι ο πελαργός. Είναι τα νέα, προσέξτε τα νέα, είναι τα νέα που ταξιδεύουν, το νέο του, δηλαδή το μήνυμά του. Η τύχη, λοιπόν, με το μήνυμά του. Το 2 και το 8 που μας κάνει 10, που μας κάνει 1. Το 8, λοιπόν, με τον πελαργό, που και εδώ σημαίνει ο πελαργός, η χαρά, τα χαρούμενα νέα, οι εμπειρίες, το πέταγμα, οι αλλαγές που θα έρθουν, γιατί είναι και αλλαγές που έρχονται, έτσι. Μισό λεπτό. Το νέο, ναι, η νέα πραγματικότητα, οι νέες πραγματικότητες οι οποίες έρχονται, ότι ζούμε, ότι θα αλλάξουν, ότι αλλάζουν πολύ τα πράγματα και ότι ζούμε σε μια εποχή, γιατί έχει και να κάνει και με το εδώ και το τώρα αυτό το μήνυμα, σε μια εποχή όπου πλέον έχουμε άμεση πρόσβαση στην πληροφορία. Άρα το μήνυμά του, αν θέλετε, μέσα από τις κάρτες του, η αποκάλυψή του, αυτή που κάνουμε τώρα, η δεύτερη αποκάλυψη, γι' αυτό κάνει και subscribe, έτσι. Κάνει και εγγραφή, γιατί τέτοια πράγματα, να σου πω την αλήθεια, είναι εδώ στο κανάλι κάνουμε αρκετά δημιουργικά πράγματα, κάνουμε αρκετά πρωτότυπα πράγματα, οπότε είναι, θα ήταν καλό και να το πω έτσι για να μαθαίνεις τα νέα και όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Λοιπόν, οπότε το μήνυμά του είναι χαροπό, είναι χαρούμενο, δεν είναι το καταθλιπτικό, δεν είναι της θλίψης, δεν είναι της αναχώριας, δεν είναι του πολέμου και αυτά. Ναι, μεν δίνεται μια τέτοια συγκέντρωση εκεί, αλλά πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δίνουμε αυτή την επεξήγηση ή αυτή που λέμε εντός εισαγωγικών οι ειδικοί. Το μήνυμά του είναι τελείως διαφορετικό. Είδατε πώς μπορεί να παρεξηγηθούν τα πράγματα, είδατε μια άλλη δόση της αλήθειας. Εγώ απλά σας την αναφέρω εδώ πέρα. Ο τροχός της τύχης, λοιπόν, και ο πελαργός. Αυτό είναι το μήνυμα των προβλέψεών του, της προφητείας του. Οι αλλαγές που έρχονται, η δύναμη που έχουμε εμείς ως ανθρωπότητα, ως άνθρωποι, να αλλάξουμε τα πράγματα, την κοινωνία μας, να αλλάξουμε εμείς εσωτερικά, να αλλάξουμε γύρω τον κόσμο, να γίνουμε πιο ευαίσθητοι, θα έλεγα. Και πάντα να εστιάζουμε, λέει εδώ, στο θετικό, άρα στο θετικό. Οπότε, εσείς ή που θα διαβάσετε ή που έχετε διαβάσει ή μελετάτε ή θα μελετήσετε τις προφητείες του, να δείτε το θετικό κομμάτι του μηνύματος που θέλει να σας πει. Εντάξει. Και ως γνωστόν, πολλοί, να το πω έτσι, προφήτες ή προβλέψεις ή αποκαλύψεις οι οποίες έχουν γίνει, εστιάζουμε δυστυχώς εμείς ως ανθρωπότητα στο αρνητικό κομμάτι, όχι στο θετικό που θέλανε να μας πούν. Ωραία. Ετοιμάσου τώρα, λοιπόν. Κάναμε μια πολύ ωραία εισαγωγή με ωραία πράγματα τα οποία χρειαζόντουσαν να τα πούμε και πάμε τώρα να κάνουμε κατευθείαν την ανάλυση μας. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, όσοι έχουν επιλέξει τον πρώτο προφήτη, τον πρώτο νοστράδαμο, ο οποίος είναι, μελετάει εκεί και κάτι σχηματίζει, κάτι φτιάχνει. Ένα μήνυμα. Πάμε. Το πρώτο μήνυμα είναι πολύ ιδιαίτερο. Έχει τον αριθμό 15-18, τον αριθμό 18, λοιπόν, είναι το αγόρι. Το αγόρι, λοιπόν, είναι το αθώο παιδί εκείνο, γι' αυτό είναι και ντυμένο έτσι, το οποίο μπαίνει σε μία δράση, αλλά έχει μία καθαρή ψυχή. Εσύ, λοιπόν, έχεις μία πολύ καθαρή ψυχή. Μπορεί να είσαι εσύ, ναι, βασικά αυτό θέλει να σου πει σαν μήνυμα. Και το αγόρι εδώ σημαίνει ότι είναι μια πολύ καλή κάρτα η οποία θέλει να σου πει ότι είσαι και ένας άνθρωπος φυσικός, ένας άνθρωπος αληθινός. Κράτησε το. Εντάξει. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν. Για πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Για να δούμε. Βιβλίο, η Λίβρο
Λεσπίνε, πολύ ωραία. Είναι ιταλικά. Και Λοσκρίνιο. Άνθρωπος. Ποια είναι η προφητεία λοιπόν τώρα? Πρόσεξε να δεις. Καθαρότητα ψυχής. Άνθρωπος πολύ με γνώσεις. Δεν έχει σημασία αν έχεις τελειώσει πανεπιστήμια, αν έχεις μεταπτυχιακά, διδακτορικά, δεν ξέρω τι. Έχεις γνώσεις βεβαίως, εννοείται, κόπιασες. Όμως εδώ είναι και οι γνώσεις, είναι και η εμπειρία, είναι και τα πολλά. Τα οποία μαθαίνεις μέσα από την εμπειρία της ζωής. Εδώ λοιπόν, ένα άλλο που υπάρχει, είναι ότι είσαι ένα άτομο πολύ φωτεινό, με πνευματικό υπόβαθρο. Η προφητεία σου λοιπόν εδώ αρχίζει και παίρνει μια σάρκα και οστά. Και αυτή η προφητεία που κάνουμε είναι για πάντα, δεν έχει χρόνο. Να συνεχίσω λίγο. Το λεσπίνε λοιπόν, είναι τα αγκάθια. Η καθαρότητα ψυχής, το φως που φέρνεις μέσα από γνώσεις, εμπειρίες, θα σε οδηγήσουν να αντιμετωπίσεις δυσκολίες στη ζωή σου. Θα έχεις δυσκολίες, θα έχεις εμπόδια. Και συνήθως τα αγκάθια μπορεί να σημαίνει ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν και θα είναι αγκάθια για σένα και πραγματικά θα σε τραυματίσουν. Είτε με λόγια, είτε με πράξεις. Τα αγκάθια θέλει να σου πει ότι η ζωή, να γνωρίζεις, το ξέρεις, το έχεις μάθει, είναι μία συνεχής, ας το πούμε, μάχη. Είναι μία συνεχής προσπάθεια. Στο τέλος όμως, με αυτή εδώ πέρα την κάρτα, την πανέμορφη, και αυτή η πανέμορφη κάρτα, που είναι το σεντούκι, να στη φέρω, να τη δεις λιγάκι, το σεντούκι λοιπόν που έχει πολλά πράγματα μέσα, μπορεί να σου μιλάει, και δώσε σημασία και στους αριθμούς εδώ. Μπορεί λοιπόν, μάλλον σου μιλάει και σου λέει η δική σου προφητεία ότι μπορεί να αποκτήσεις τη ζωή σου αποκτήματα, πράγματα. Μπορεί να είναι υλικά, μπορεί να είναι πνευματικά, ξέρετε τον κάθε άνθρωπο, έτσι. Μπορεί να είναι γνώσεις, γιατί και αυτό είναι ύλη, μπορεί να είναι χτίζω σπίτι, μπορεί να είναι έχω αποκτήσει έναν τίτλο σε μια, ας πούμε, έχω ανέβει στην εταιρεία, είμαι γενικός διευθυντής, ας πούμε, έχω φτιάξει τη δική μου εταιρεία. Είναι τα αποκτήματα. Μπορεί να είναι καλό όνομα, μπορεί να είναι ένα ηθικό ακέραιο όνομα, ένα επώνυμο, έτσι. Μπορεί να σε αναγνωρίζουν και να λένε, α, εντάξει. Οπότε η προφητεία σου, μαζί με αυτά τα νούμερα, το οποίο είναι το 18, είναι το 11, είναι το 3, είναι το 14, δες αυτά πώς έρχονται και ερμηνεύονται στη ζωή σου, ημερομηνίες, δεν ξέρω, γέννησης, που μένεις, οδός, το ένα, το άλλο, τελευταία ψηφία του κινητού σου, κάτι θέλει να σου πει, αν τα τελευταία ψηφία του κινητού σου, ας πούμε, μπορεί, ή υπάρχουν μέσα στο κινητό σου, μπορεί να σημαίνει ότι είναι η επικοινωνία και πώς επικοινωνείς με τους ανθρώπους. Λέω τώρα ένα μήνυμα, είπαμε, τα μηνύματα εδώ είναι περίεργα, δηλαδή η έννοια τους είναι κωδικοποιημένη. Εντάξει, αυτό σημαίνει, αγαπημένα, αγαπημένη μου, ότι έχεις όλες τις ικανότητες να γνωρίσεις ότι ξεπερνώντας τα εμπόδια θα γίνεις και εσύ πολύ πλούσιος και πλούσια, όχι μόνο σε εμπειρίες, αλλά σε και διαπιστώσεις στη ζωή. Ξέρεις τι είναι να έχεις αποκτήσει εμπειρία, γνώσεις, να παραμένεις, να έχεις αυτή την καθαρότητα ψυχής και να κάνεις σωστές επιλογές στη ζωή σου και να σε οδηγήσουν εκεί που είναι να σε οδηγήσουν. Όπου είναι αυτό για τον καθένα, έτσι. Αυτή είναι η προφητεία σου. Εξαιρετικό. Διαφορετικό. Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να πάμε στον δεύτερο. Λοιπόν, ο δεύτερος εδώ ξεκινάει με πολύ έντονη ενέργεια. Δεν θα τις χρησιμοποιήσω αυτές τις κάρτες. Έχει όμως να κάνει με το κλειδί και με το δαχτυλίδι. Εντάξει. Το κλειδί, κάτι λοιπόν χρειάζεται, ξεκλειδώνει ο δεύτερος. Λοιπόν, ο Νοστράδαμος κάτι ξεκλειδώνει. Είπαμε είναι άχρονο και κάτι θέλει να σου πει. Θα το δούμε στη συνέχεια όμως επί τούτου. Δεύτερος Νοστράδαμος, δεύτερη προφητεία για σένα, όσοι επιλέξατε τη δεύτερη προφητεία. Ωραία. Κάτι θέλει να πει. Εντάξει, έχει τα ταρό του, έχει τις κάρτες του,
άλλη ποιότητα Νοστράδαμου, διότι είναι οι τέσσερις ποιότητες, οι τέσσερις ενέργειες του Νοστράδαμου έχω αποτυπώσει. Με αυτή την ενέργεια πήγα. Και εδώ τι έχουμε τώρα, έχουμε πάλι τον Πελαργό. Όπως είναι και στο πρώτο. Εδώ είναι το κεντρικό μήνυμα, εσύ δηλαδή. Ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία επίσης γενικά, σε γενικό επίπεδο, στα χαρούμενα νέα. Δηλαδή να ακούσουμε, ρε παιδί μου, χαρούμενα νέα. Και είναι και ένα μήνυμα ίσως στην αποκάλυψη που κάναμε στην αρχή, να μην μπαίνουμε σε αυτή την ενέργεια που χρησιμοποιείται με πολύ έξυπνο τρόπο από το σύστημα γενικότερα, ώστε να μας έχει συνέχεια φοβισμένους. Θα πεθάνετε όλοι. Αυτό είναι το μήνυμα, έτσι. Το μήνυμα της σημερινής εποχής των τελευταίων ετών είναι θα πεθάνετε όλοι. Αυτό είναι. Θα πεθάνετε από ιώσεις, θα πεθάνετε από πόλεμο, θα πεθάνετε από ασφυξία, θα πεθάνετε από πείνα, θα πεθάνετε από οικονομική δυσπραγία, θα πεθάνετε από την αύξηση τιμών. Δηλαδή αυτό είναι το μήνυμα. Ζούμε συνέχεια με ένα άγχος επιβίωσης. Αυτό είναι που έχουν καταφέρει όλες πλέον οι σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό είναι το μήνυμα που έλεγε πριν και στην ανάλυση που κάναμε στην πρώτη στην αποκάλυψη ότι πρέπει να αλλάξει και οι κοινωνίες πρέπει να αλλάξουν. Λένε, α, ενδιαφερόμαστε για τον άνθρωπο και είναι, ο, τι μεγάλη υποκρισία, έτσι. Πάμε όμως εδώ, τα χαρούμενα νέα, πάμε για σένα λοιπόν. Ο Πελαργός και εσύ είσαι μια πολύ ευγενική ψυχή. Καλοσυνάτος, με έναν πολύ ωραίο τρόπο που θες να μιλάς με έναν ωραίο τρόπο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα βρήσεις, δεν σημαίνει ότι δεν θα μιλήσεις, θα βάλεις τα όρια σου, αλλά γενικά είσαι ένα άτομο το οποίο πάντα η πρόθεσή του είναι προς το ευγενικό κομμάτι. Λάλμπερο, ωραία, θα το δούμε λοιπόν. Ο Καστέλο και Λοσκρίνιο και εσύ. Τυχαίο, δεν νομίζω. Όχι, δώσε σημασία, συγγνώμη. Στους αριθμούς, το 8, το 22, εδώ είναι το 14. Λοιπόν, και εδώ κάτσε λίγο να το θυμηθώ. Το κάστρο, λοιπόν, είναι το 10, 11, το 21 είναι. Ναι, είναι το 21. Λοιπόν, τι έχουν να μας πούνε τώρα εδώ πέρα αυτά. Το Λάλμπερο με τον αριθμό 22 έχει να κάνει με το δέντρο, το οποίο μας δίνει σταθερές ρίζες. Δείχνει την υγεία, δείχνει τη δύναμη, δείχνει το δυνατό σώμα, δείχνει την ανθεκτικότητα στη ζωή. Εντάξει, διότι το δέντρο είναι εκτεθειμένο, έτσι. Είναι εκτεθειμένο στα στοιχεία της φύσης, βροχή, ξηρασία, ανέμους, χειμώνας κτλ. Έτσι λοιπόν και εσύ συμβολικά δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πάρα πολλές αντοχές. Ή αν δεν τις έχεις ή νιώθεις ότι δεν τις έχεις, ότι έχεις όλη την ικανότητα, έχεις όλα εκείνα τα στοιχεία ώστε να τις αποκτήσεις. Στη ζωή σου λοιπόν όμως επιθυμείς να έχεις και ένα κάστρο. Το κάστρο είναι μια πολύ θετική κάρτα, η οποία θέλει να σου δείξει ότι είναι το σημείο της προστασίας σου, το σπίτι σου ας πούμε, ένας χώρος αν μπορώ να το πω έτσι, όπου εσύ νιώθεις προστασία. Επίσης νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο, παρατηρείς δηλαδή από ψηλά, βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις γενικότερα, σου αρέσει να γνωρίζεις. Και πέρα από το να γνωρίζεις, είναι και ένα στοιχείο βέβαια προστασίας, μπορεί το σπίτι σου όπως είπαμε και αυτά, μπορεί όμως να έχει να κάνει και με τη δυνατότητά σου που έχεις εσύ ως άνθρωπος να ανέβεις και κοινωνικά ή να ανέβεις και επαγγελματικά. Διότι δείχνει το κάστρο, μπορεί να είναι μια επιχείρηση εδώ, που εσύ τσούκου τσούκου μπαίνεις μέσα σε μια εργασία, σε μια μεγάλη εταιρεία, δεν ξέρω, και τσούκου τσούκου ανεβαίνεις, χάρη στις ικανότητές σου, χάρη στην επικοινωνία σου, χάρη στις αντοχές σου και τις γνώσεις σου, έτσι, και προχωράς. Διότι έχεις και ενέργεια εδώ και δύναμη, διότι για να μπορέσεις να ανέβεις, να σου το πω έτσι, και σε μια εταιρεία, ας πούμε, χρειάζεται πολλή ενέργεια, χρειάζεται και ευθύτητα, χρειάζεται και διπλωματία, χρειάζεται και επικοινωνία.
Αυτό όμως που σου λέει η προφητεία γενικότερα και σου αποκαλύπτει για σένα είναι επίσης και τα αποκτήματα. Τα αποκτήματα όμως, όπως έχουμε πει, δεν έχουν να κάνουν μόνο με λεφτά, ναι, έχουν να κάνουν και με τα λεφτά. Μπορεί να είναι ένα όνομα που έχεις χτίσει, μπορεί να είναι μια φήμη, μια στιγμή δόξας, μπορεί να έχει να κάνει με σένα, με τα πράγματα, να γίνεις γνωστός, γνωστή. Εν πάση περιπτώσει, θέλει να σου πει εδώ ότι στη ζωή σου έχεις πολλές δυνατότητες να αφήσεις κάτι πίσω σου το οποίο είναι ουσιαστικό και χρήσιμο. Και για σένα, αλλά και για τους άλλους. Μπορεί, λέω τώρα, να κάνεις εκπαιδεύσεις μέσω, λέω τώρα, λέω κάτι, μέσω YouTube και αυτές να μείνουν και να βοηθήσουν ανθρώπους, έτσι. Μπορείς να κάνεις στα social media, δεν ξέρω τι άλλο, κάποια πράγματα και αυτά να βοηθήσουν και να μείνουν. Όμως εδώ έχεις αρκετές δυνατότητες. Εντάξει, έχεις πολύ καλό αυτό το άχρονο, αυτή η άχρονη τώρα προφητεία σου δείχνει ότι έχεις μια πολύ καλή δυναμική. Είσαι ένας άνθρωπος με πολλές ικανότητες μέσα σου, έτσι, με πολλές δυναμικές. Και βεβαίως εννοείται ότι ναι, χρειάζεσαι και στιγμές όπου θα ξεκουράζεις, έτσι, γιατί εδώ επίσης το κάστρο σημαίνει και ξεκουράζω. Και ένα άλλο που μου ήρθε φλασιά τώρα, προσέχω και την υγεία μου. Ξέρω ότι έχεις δύναμη, θα μου πείτε δεν θα αρρωστήσω ποτέ, όχι, δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Γιατί εξαρτάται πάντα και από το σχέδιο του καθενός, όμως δείχνει ότι έχεις δυνατότητα ίασης. Αυτό. Πάμε λοιπόν. Τρίτος. Στον τρίτο νοστράδα. Ο τρίτος νοστράδαμος. Με σύμβολα εκεί, έχει και ένα σύμβολο εκεί πάνω. Έχει τα χαρτιά του, κάτι εξετάζει, κάτι βλέπει, κάτι μελετάει, τα μυστικά του που θέλει να μας τα αποκαλύψει, αλλά δεν τα αποκαλύπτει μάλλον σε όλους, λέω τώρα εγώ, μία έτσι όπως είπαμε και προηγουμένως. Για να το δούμε όμως, μισό λεπτό. Για να δούμε τι θέλει να μας πει ο τρίτος νοστράδαμος. Εντάξει, λοιπόν. Μία κάρτα. Το βιβλίο, λοιπόν. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, με τον αριθμό 11 εδώ, ό,τι σημαίνει αυτό για σένα, όπου φέρνει φως, φωτίζει με τις γνώσεις του. Γιατί όντως οι γνώσεις είναι φως, έτσι. Προσέξτε, σε κάποιες περιπτώσεις σκοτάδι είναι η έλλειψη πληροφορίας. Δηλαδή δεν μοιράζομαι μία πληροφορία, την κρατάω. Που είναι πολύ σημαντική, πρόσεξε, που είναι πολύ σημαντική για σένα, γιατί υπάρχουν και πληροφορίες που δεν πρέπει να τις ξέρετε. Όπως και εγώ, έτσι. Υπάρχουν πληροφορίες που δεν πρέπει να τις γνωρίζω. Ας πούμε σε κομμάτια μεταφυσικής, έτσι, ή σε κομμάτια πνευματικά. Όμως, με τις γνώσεις σου, και οι γνώσεις μπορεί να είναι και το επάγγελμά σου, να είναι ένας γιατρός, να είναι ένας φυσικοθεραπευτής, να είναι. Ό,τι είναι και βοηθάει. Λοιπόν. Είναι η μετάδοση γνώσεων όπου σου λέει ότι ξέρεις κάτι έχεις αυτό ή δεν έχεις ή αυτό χρειάζεται ή δεν έχεις κάτι ή... Μάλιστα, τι έχουμε εδώ πέρα τώρα. Έχουμε το ζωδιακό κύκλο. Μάλιστα. Μεγάλες δυνατότητες εδώ υπάρχουν, αγαπημένε μου. Είναι ο αριθμός 26. Μετά έχουμε το Κιούπιντο, μάλιστα, φανταστική κάρτα, και έχουμε και το Σερπέντε, μάλιστα, Il Serpente. Lo Zodiaco, Libro, Κιούπιντο και Σερπέντε. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά? Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά? Βλέπουμε και τους αριθμούς, έτσι, δώστε σημασία. Γιατί ο αριθμός, εδώ είναι ο αριθμός 4, ο αριθμός 7, εδώ είπαμε ότι είναι ο αριθμός 26 και ο αριθμός 11. Λοιπόν, ο ζωδιακός δείχνει ένα άτομο πνευματικό. Δείχνει ένα άτομο το οποίο έχει πολύ μεγάλη άνεση στη μεταφυσική, να εμπιστεύεσαι τη διαίσθησή σου, να εμπιστεύεσαι τυχόν προφητικά όνειρα τα οποία βλέπεις. Δεν θα ήταν κακό κάποια στιγμή στη ζωή σου να αναζητήσεις πληροφορίες και να πας ερασιτεχνικά, έτσι, και από καθαρά και από περιέργεια να ασχοληθείς λίγο με αστρολογία.
Και προσέξτε, όταν λέμε αστρολογία, δεν εννοούμε μόνο τα ζώδια. Δηλαδή, ζώδια και αυτά. Είναι να μπεις ίσως και λίγο και σε πιο βαθιά μονοπάτια για να καταλάβεις αυτή τη γλώσσα. Εντάξει. Να καταλάβεις τι θέλει να σου πει. Όμως δείχνει ένα χαρακτήρα ότι είσαι ήρεμος χαρακτήρας, κατασταλαγμένος, έχεις πολύ μεγάλες δυνατότητες, θέληση, σταθερότητα, αποφάσεις. Εγώ θα σου αποκαλύψω ένα μυστικό και αν θέλεις, πάρ' το. Προσωπικά, να μιλήσω μια δική μου κατάθεση. Προσωπικά, σας έχω πει, μελετάω πάρα πολύ αστρολογία και ιδιαίτερα κάπου είχα γοητευτεί και σπούδασα κιόλας ωραία αστρολογία. Λοιπόν, όπου ποιο είναι το νόημά της, ότι έχει κάποιους κανόνες όμως, αυστηρούς κανόνες. Έχεις ένα ερώτημα. Πώς είναι, έχω ένα ερώτημα και ρίχνω ταρό. Έχω ένα ερώτημα. Ρωτάω εκείνη τη στιγμή ποια είναι η θέση. Ρωτάω, να σας το πω έτσι από πολύ 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 απλά. Ρωτάω, καταστρώνω ένα χάρτη εκείνη τη στιγμή, ώρα κτλ. Σαν να γεννιέται. Πώς κάνουμε, όπως εμείς είναι ο δικός μας χάρτης. Εκείνη τη στιγμή ακολουθώ κάποιους κανόνες. Και μου δείχνουν μια δυναμική. Είναι πολύ τεχνική όμως η ωραία αστρολογία, αλλά μπορεί όμως να βοηθήσει. Οπότε, βοηθάει εμένα σε κάποιες αποφάσεις που θέλω ίσως εγώ να πάρω στην προσωπική μου ζωή, προσωπική, επαγγελματική κτλ. Εντάξει. Όμως, όταν γνωρίζεις, όταν έχεις το χάρτη σου, έχεις αυτή την ηρεμή δύναμη που λένε και αυτοπεποίθηση να προχωρήσεις. Για κάποιο λόγο σου έχει βγει ένα πολύ βαθύτατο μυστικιστικό σύμβολο που είναι ο ζωδιακός κύκλος. Και το βιβλίο αντίστοιχα και τα λοιπά και όλα τα ζώδια εδώ που αποκαλύπτουν κατά κάποιο τρόπο την αλήθεια σε αυτό το ταξίδι της ζωής. Πάμε στο επόμενο. Κιούπιντο. Τι είναι ο Κιούπιντο λοιπόν? Είναι ο έρωτας. Η μεταμόρφωση στη ζωή μας. Τι πιο ωραίο πράγμα να είναι κάποιος συνέχεια ερωτευμένος. Ερωτευμένη. Να είναι συνέχεια σε μια κατάσταση ευδαιμονίας, εκστασιακής αγάπης, ας το πούμε. Σε ένα άλλο επίπεδο βεβαίως, σημαίνει ότι είσαι ένα άτομο το οποίο αγαπάει. Μπορεί να αγαπήσει και να βοηθήσει ανθρώπους. Δεν είναι μόνο το ερωτικό κομμάτι, δεν είναι μόνο το ρομάντζο, είναι και το βοηθά τους ανθρώπους και η ενέργειά σου είναι πολύ θεραπευτική. Και μέσα από τη δύναμη της αγάπης, πρόσεξε να δεις πώς βγαίνουν εδώ. Μελετάω, μαθαίνω τα μυστικά του σύμπαντος, να το πω έτσι, της ενέργειας σε ένα άλλο επίπεδο, μαθαίνω να αγαπάω τη ζωή, μαθαίνω να αγαπάω τον εαυτό μου, μαθαίνω να αγαπάω τους ανθρώπους και να βοηθήσω τους ανθρώπους. Και έρχεται τώρα η προφητεία να ολοκληρωθεί με το Il Serpente, μάλιστα. Λοιπόν, το φίδι λοιπόν, όντως, είναι μια κάρτα η οποία τρομάζει. Πού σημαίνει? Μην πέφτεις σε μια πολύ ουσιαστική παγίδα. Και ποια είναι αυτή η παγίδα? Η μιζέρια. Ναι, πολλοί από εσάς, κακά τα ψέματα, μπορεί να είστε λίγο πιο γκρινιάριδες, και μου τι μου σημαίνει, και σας πήγαινε όλα μια χαρά. Ή να σου λέει ο άλλος τον πόνο του και να σου λέει, ρε παιδί μου, έπαθα αυτό και λες, ω, εγώ να δεις τι έπαθα. Όχι, λοιπόν. Επίσης, μεγάλη προσοχή, ναι, αυτό είναι πρώτα απ' όλα το αυτοσαμποτάζ που κάνουμε, γιατί είναι τόσο ισχυρή αυτή η ενέργεια που μπορεί να μπλοκάρει τις υπόλοιπες τρεις. Εγώ τώρα, ρε, ακάς να μάθω στα γεράματα σε αυτή την ηλικία αστρολογία. Είναι ένα εμπόδιο, συγγνώμη. Ναι, γιατί, τι πάει να πει? Εγκαταλείπουμε τη ζωή? Όχι. Ακόμα, ναι, ξέρω, μπορεί κάποιοι να είναι κουρασμένοι, μπορεί κάποιοι να έχουν κουραστεί, να έχουν απογοητευτεί, να έχουν κάνει, οκ, εντάξει. Αλλά αυτό είναι όμως το νόημα. Πρώτα απ' όλα το σαμποτάζ το δικό μας, το εμπόδιο το δικό μας. Και δεύτερο, ναι, θα συναντήσεις πολλούς ανθρώπους όπου η αγάπη σου για το πνευματικό κομμάτι, για τις αλήθειες, για την ενέργεια, για την αστρολογία, για τα ταρό, θα σε βρουν απέναντι σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να γίνουν και πολύ τοξικοί και δηλητηριώδεις απέναντι σου. Αστρολογία, τι είναι αυτά? Έλατε ρε παιδιά, τελειώνουμε την αστρολογία τώρα. Τι, είναι δυνατό στο 2023, ας πούμε, να πιστεύετε στην αστρολογία?
Δεν θα μπορέσετε να τους πείσετε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν εγώ συναντώ τέτοιους ανθρώπους, δεν μπαίνω καν σε κουβέντα. Και ο λόγος ποιος είναι? Για να μπορέσεις να χτίσεις ένα επιχείρημα, θα πρέπει και οι δύο να έχουν βάσεις για να μπορέσουν να συζητήσουν. Όπως εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για χημεία, δεν έχω τις βάσεις, δεν ξέρω. Οπότε αν πάω να μιλήσω, είναι στην παρέα ένας χημικός ή ένας χημικός μηχανικός, θα του μιλήσω για χημεία, θα του πω. Δεν ισχύει χημεία, θα μου πει αγόρι μου, εντάξει. Ναι, αλλά προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Σπούδασε. Όπως και εγώ μελέτησα, σπούδασα έτσι και Ελλάδα και εξωτερικό. Έχω δαπανίσει πολύ χρόνο και λεφτά. Έχω έρθει σε επαφή με ανθρώπους, έχω μιλήσει, έχω κάνει και μπήκα από δική μου, αν θέλετε, δική μου τρέλα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνετε και εσείς προς Θεού, να μάθω αυτά τα μυστικά. Εγώ τα έμαθα. Εγώ είμαι πλέον η ψυχή μου, αν θέλετε, το μυαλό μου, είναι πολύ ήρεμο, πολύ κατασταλαγμένο, πολύ απελευθερωμένο, λυτρωμένο, να το πω έτσι, σχετικά με τις αλήθειες της αστρολογίας, των ταρό, των ρούνων, της αριθμολογίας και όλα αυτά, ότι ισχύουν. Δεν έχω το χρόνο να σας τα εξηγήσω όλα τώρα. Αλλά τι να πω με έναν άνθρωπο ο οποίος το πρώτο πράγμα θα πει: Έλα, δεν ισχύουν αυτά εδώ. Με ύφος χιλίων καρδιναλίων, λες και μου σπούδασε. Σπούδασε πρώτα. Λιώσε και εσύ τα παντελόνια. Κάτσε κάτω, πάρε χαρτί μολύβι για να δεις πώς γίνεται. Κάτσε σε ανθρώπους, δες τις αλήθειες αν υπάρχουν. Και μετά να το απορρίψεις. Δυστυχώς έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Ναι, δεν μπορώ κι εγώ να απορρίψω την ιατρική. Μπορώ εγώ να την απορρίψω? Μπορώ να σας πω σε εσάς, σε μένα, ότι αν πονάει σκολικοειδίτα, μην πάτε, δεν πειράζει, αφήστε. Θα μου πείτε τρελός είσαι. Δεν μπορώ να το απορρίψω αυτό. Δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω. Άρα λοιπόν είναι οι βάσεις. Σας το λέω για τη δική σας προστασία, γιατί το έχω κι εγώ κατά κάποιο τρόπο λίγο περάσει. Πρέπει μπορείς να μιλήσεις μόνο όταν ο άλλος έχει τη διάθεση, αν έχει τη διάθεση, ναι, και αν έχει κάποιες βάσεις. Θα συναντήσεις τοξικότητα, θα συναντήσεις ανθρώπους οι οποίοι θα αμφισβητήσουν αυτό που κάνεις. Και ζούμε, θα σας το πω αυτό, σας κάνω μια μικρή αποκάλυψη, ζούμε σε έναν κόσμο, σε μια κοινωνία, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου το σύστημα, γενικά το σύστημα, έτσι, όλο το, η κοινωνία, οι κυβερνήσεις, οι εκάστο και τα λοιπά, σου λένε, έλα με αστρολογία, είναι δυνατόν. Και το σύστημα πίσω, ο στρατός, η CIA, FBI, δεν ξέρω τι, οι αγγλικές μυστικές υπηρεσίες, οι ρώσικες μυστικές υπηρεσίες, οι γερμανικές τότε υπηρεσίες, ασχολιόντουσαν με την αστρολογία. Να σας κάνω μια αποκάλυψη. Η ναζιστική Γερμανία, ο Χίτλερ, επειδή ήταν μοιημένος στην αστρολογία, οι επιθέσεις που έκανε ήταν βασισμένες στην αστρολογία. Οι ημέρες δεν ήταν τυχαίες. Απέτυχε κάπου, ναι, απέτυχε, διότι η ενέργεια γυρνάει. Διότι το σύμπαν θα σου τα βγάζει 100% επιτυχία-επιτυχία και μετά στα γυρνάει όλα. Γιατί έκανες κατάχρηση. Ο Αμερικανικός στρατός, γιατί τότε δεν υπήρχαν μέσα. Να σας την κάνω αυτή την αποκάλυψη. Αυτά είναι δεδομένα, έτσι, είναι ντοκιουμενταρισμένα, μπορείτε να το ψάξετε. Προσλαμβάνει λοιπόν, προσέξτε, ο Αμερικανικός στρατός, ο Άιζενχάουερ, προσλαμβάνει λοιπόν δύο αστρολόγους και ένα medium. Γιατί τότε είχε πολύ άσχημο καιρό, θέλανε να κάνουν απόβαση. Και βλέπανε ότι ήταν πολύ άσχημος ο καιρός και περιμέναν όλοι. Και θέλανε να δουν πότε θα ήταν έστω για λίγες ώρες, 5, 6, 7 ώρες, να ανοίξει λίγο καιρός, για να μπορέσουν να κάνουν απόβαση. Και οι τρεις είπαν τις ίδιες ημερομηνίες. Την ίδια ημέρα. Και οι τρεις. Προσέξτε να δείτε τώρα. Αμερικανικός στρατός προσλαμβάνει εκείνη την εποχή ανθρώπους μιας άλλης κάστας για να μπορέσουν να κάνουν κάποια πράγματα. Δεν είναι κουλό, δεν είναι κουφό. Και μετά σου λένε, δεν ισχύει. Λοιπόν, okay. Σας το λέω έτσι γενικά σαν παραδείγματα για να δείτε ότι υπάρχει και μια υποκρισία, υπάρχει και μια βιτρίνα. Από τη μία το απορρίπτω, αλλά από πίσω, από κάτω όμως, εγώ τη δουλίτσα μου θα την κάνω. Λοιπόν, οπότε εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε ανθρώπους οι οποίοι δεν χρειάζεται να τους το λες. Και εγώ πολλές φορές όταν βρίσκομαι με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν με ξέρουν, την ιδιότητά μου, ούτε καν μπαίνω σε τέτοιες διαδικασίες. Τι επαγγέλλεσαι, σύμβουλος λέω. Α, ναι, τι συμβουλεύεις, α, λέω διάφορα. Λοιπόν, ναι, έτσι είναι. Οπότε και εσείς αν μπείτε σε αυτή τη διαδικασία να μάθετε, να ασχοληθείτε ή που ασχοληθείτε, εσείς που βλέπετε το κανάλι μου, έτσι, να ασχοληθείτε, να κάνετε, δεν χρειάζεται να τα λέτε σε όλους όλα τι κάνετε. Το θέμα είναι εσείς τι αγαπάτε, η αγάπη σας σε αυτόν τον κόσμο που είναι η αγάπη σας για γνώση, για μάθηση, για να μάθετε περισσότερα και να φύγετε από αυτή τη ζωή, προσέξτε τι θα πω,
αφυπνισμένοι. Κράτησε το αυτό. Αφυπνισμένος, αφυπνισμένη. Γιατί δεν είναι προνόμιο μόνο του. Εντάξει, ναι, okay, είναι προνόμιο αυτό. Μία ψυχή να αφυπνιστεί με τις αλήθειες της. Διότι η ψυχή σου έχει έρθει να περάσει και να μάθει. Προστάτεψε τον εαυτό σου βασικά. Αυτό σου λέει εδώ. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Στο τελευταίο μας. Τελευταίος λοιπόν ο Στράδαμος. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Ποια είναι τα μηνύματά του. Ο οποίος μας κοιτάει κατάματα. Face to face. Που καλά και άλλοι, αλλά τελευταίο. Και είναι εκεί και κάτι μας λέει, ένα μας περνάει ένα μήνυμα. Είπαμε είναι άχρονο και ισχύει από την ημέρα που το βλέπεις. Μπορεί να το δεις μετά από πολύ καιρό, ισχύει μετά από, από τον καιρό που, που θα το δεις. Τι έχει να μας πει λοιπόν η συγκεκριμένη τώρα προφητεία για σένα, που ισχύει και για πάντα. Ωραία. Χήμερα. Μάλιστα. Χήμερα. Έχεις πολύ υψηλά ιδανικά. Είσαι ένας άνθρωπος με πολλές ιδέες, όμως είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται λίγο στη ζωή σου να προσδιορίσεις αν αυτό που κυνηγάς και θέλεις να πετύχεις είναι πρακτικό ή όχι, εφαρμόσιμο ή όχι. Μπορεί να γίνει ή όχι. Λάλμπερο, πολύ ωραία, το δέντρο. Το σκρίνιο που έχει ξαναβγεί εδώ τα αποκτήματα. Και ο πελαργός, πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ. Αυτά που θέλω να σου πει δώσε σημασία βέβαια και στους αριθμούς. Όπου εδώ ο αριθμός είναι ο 24. Εδώ είναι ο 22, εδώ είναι το 14 και εδώ είναι το 8. Τι ρόλο παίζουν στη ζωή σου? Δύναμη, αποκτήματα γενικότερα και μπορείς να πετύχεις στη ζωή σου, να έχεις πολύ μεγάλη επιτυχία σε πολλά πράγματα, στο αντικείμενο το οποίο ασχολείσαι, ό,τι και να είναι αυτό, που ασχολείσαι. Και γενικότερα, σου αρέσει να έχεις μία θετική στάση απέναντι στη ζωή. Λοιπόν, δύναμη, αποκτήματα, μαθαίνω, αλλά να είμαι και πιο συγκεκριμένο, συγκεκριμένη σε αυτά τα οποία θέλω να αποκτήσω. Η χήμερα θέλει να σου πει ότι, πρόσεξε, μην φτιάξεις έναν κόσμο ο οποίος είναι μόνο φανταστικός. Γιατί αποφεύγεις έτσι τον πόνο αυτού του κόσμου που είναι λίγο περίεργος και λίγο αποκρουστικός. Και μόνο πόνο φέρνει με όλα αυτά τα οποία γίνονται, έτσι. Το δέντρο σημαίνει ότι προσέχω την υγεία μου. Έχεις, η προφητεία σου είναι ότι σημαίνει ότι, σημαίνει ότι έχεις πολύ μεγάλη δύναμη να ξεπερνάς τα εμπόδια. Όχι μόνο αυτό, προορίζεσαι ίσως προκειμένου να αποκτήσεις πράγματα, καλό όνομα. Μάλλον εδώ μας λέει μια προτροπή. Αυτή η προφητεία είναι ότι να κοιτάξεις, να αφήσεις ένα καλό όνομα. Να χτίσεις ένα καλό όνομα. Πρόσεξε. Δεν εννοώ να γίνουμε υπερευαίσθητοι. Δεν εννοώ να γίνουμε μαμούχαλοι. Δηλαδή μαμάκι, μπορώ να το πω έτσι, δηλαδή χωρίς νεύρο, χωρίς δύναμη, όχι, θα έχεις το νεύρο σου, θα έχεις τη δύναμή σου, θα τα θέλω σου, τον εγωισμό σου καμιά φορά, ναι, θα τα βάλεις μπροστά, για να πετύχεις. Όμως, εδώ αυτό το οποίο θέλει να σου πει είναι με αυτόν τον ωραίο συνδυασμό ότι οι στόχοι σου μπορεί να επιτευχθούν ίσως και με το να ταξιδέψεις εδώ, να αλλάξεις. Μπορεί να σημαίνει αλλάζω γνώμη, σημαίνει αλλάζω πεποιθήσεις, αλλάζω απόψεις, σημαίνει πηγαίνω ταξίδι, μπορεί να σημαίνει αλλάζω τόπο, γνωρίζω νέους ανθρώπους, γνωρίζω νέες κοινωνίες, νέες πόλεις, νέα πράγματα, νέες ίσως χώρες. Μην το απορρίψεις, διότι αυτά είναι αποκτήματα. Μπορεί να είναι πνευματικά αποκτήματα.
Έχεις τη δύναμη, έχεις την ενέργεια, έχεις τις ρίζες, τις δυνατές, έχεις σταθερότητα και μπορείς πολύ εύκολα να γιώσεις, αλλά έχεις και πολλές ιδέες που θες να πετύχεις. Πολύ δημιουργικότητα, έτσι, πολύ, το οποίο είναι εξαιρετικό αυτό. Και αυτό σου δίνει μια ορμή. Έχεις και μια ορμή. Έχεις δυνατότητες λοιπόν, που σου λέει εδώ, αυτή η προφητεία, πολλές δυνατότητες, μην φοβηθείς τη μετακίνηση, το ταξίδι, την αλλαγή. Μην φοβηθείς να αλλάξεις άποψη, μην φοβηθείς να δεις και κάποια άλλα πράγματα, να δεις έναν άλλο κόσμο. Γιατί εδώ συμβολικά σημαίνει βλέπω και έναν άλλο κόσμο. Μη φύγεις, έχω κάτι τελευταίο. Θα βάλουμε τώρα όλες μα όλες τις προφητείες μαζί και να μας βγάλει ένα μήνυμα, μία κάρτα. Ένα συγκεντρωτικό μήνυμα με όλες τις προφητείες, τι θέλουν να μας πούνε, ένα μήνυμα για σας που, που βλέπετε εσείς την ανάλυση μου αυτή. Το φίδι. Μάλιστα. Να προστατεύετε τον εαυτό σας γενικά. Οι προφητείες αυτές που πήρατε, στην ουσία, το νόημα τους είναι η προστασία σας για να προστατευτείτε. Όχι σε τοξικούς ανθρώπους, όχι σε ανθρώπους οι οποίοι πετάνε μόνο δηλητήριο. Ναι ρε φίλε, εγώ μπορεί να γουστάρω να θέλω να δω τον Ακάστα, που με να μου κάνει ανάλυση και να το πω σε ένα φίλο μου. Εγώ το γουστάρω. Και να αρχίσω και ποιος είναι αυτός και τι, λέω για μένα, έτσι, για να μην πω για κάτι άλλο. Λοιπόν, αστρολογίες, τα ρόντι είναι αυτά, τι κάνετε εδώ. Λοιπόν, ναι, είναι τοξικότητα. Είναι η απόρριψη αμέσως. Και φυσικά, είναι ένα προνόμιο που το έχουν όλοι στον κόσμο, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, όλοι ξέρουν τα πάντα, έτσι. Έλα μωρέ αστρολογία. Κάτσε ρε φίλε. Σπούδασες. Ταρό, ασχολείσαι με τα... Μάθε, σπούδασε και μετά έλα να μου πεις ναι ή όχι αν συμφωνείς. Και βεβαίως εδώ εννοούμε και την τοξικότητα γενικά σε ανθρώπους οι οποίοι, το πάω και λίγο αλλού, ζηλεύουν τη φωτεινότητά σας, ζηλεύουν τη δική σας θετική ενέργεια, ζηλεύουν τον τρόπο με τον οποίο εσείς πετυχαίνετε, τον τρόπο με τον οποίο σας αγαπάνε οι άνθρωποι, σας θαυμάζουν και αυτό δεν αρέσει. Όχι. Η επιτυχία δεν αρέσει σε κανέναν. Το να είσαι σε ένα top επίπεδο δεν αρέσει σε κανένα. Στη δουλειά σου, στο επαγγελμά σου, στα αισθηματικά σου, να έχεις πετύχει, να έχεις κάνει. Όχι, δεν αρέσει. Όταν ακούν προβλήματα από σένα, τότε είναι που χαίρονται. Δεν τα πάω καλά με το δεσμό μου. Χαίρονται πάρα πολύ. Στη δουλειά έχεις πρόβλημα. Χαίρονται, τρελαίνονται πραγματικά. Χαίρονται πάρα πολύ. Αχ, τι ωραία. Θες ζήλια, θες κακεντρεχείς άνθρωποι, ό,τι θέλεις. Τοξικότητα. Φίδι. Και πρόσεξε. Φίλους, φίλες, ανθρώπους που είναι κοντά σου, είναι κοντά σου, αυτοί οι άνθρωποι έρχονται κοντά σου. Δεν είναι ο εχθρός, ο μακρινός, θα τον δεις. Έρχονται κοντά σου για να σου στήσουν παγίδα, πώς πάει το φίδι σιγά. Και σφίγγει, λέμε τώρα ο βόας, σφίγγει. Έτσι θέλουν να σε φέρουν και να σε παγιδέψουν. Οπότε αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Έχεις όλες τις πληροφορίες πλέον και τις ικανότητες να τα ξεπεράσεις όλα. Μην φοβάσαι τίποτα πραγματικά. Αυτό είναι το μήνυμα και από τα τέσσερα που κάναμε και από τις τέσσερις προφητείες που κάναμε. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, έχεις πολύ φως μέσα σου, έχεις πολύ αγάπη. Αυτά και τα λέμε.